μηνύματα που έχει για ένα βιβλίο που έχει γράψει, ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου για τον Αντίχριστο. Εμείς πήγαμε, τον συναντήσαμε. Ο Χάρης ο Λεμπιδάκης συγκεκριμένα πήγε, τον συνάντησε. Στενοχωρημένος. Ήταν λίγο πικραμένος, αλλά η ζωή συνεχίζεται και είπε ότι κανένας Λάκης Λαζόπουλος δεν μπορεί να πάει ενάντια στο έργο του και μας απάντησε για το αν συνέχιζε τη σατιρά του Λάκης Λαζόπουλος, αν θα το έκανε μήνας. Για πάμε να το δούμε. Πατέρας Μάξιμος. Πρόσωπο που έπεσαν όλοι επάνω του και με σκληρή κριτική προσπάθησαν να έρθουν κόντρα με την προσπάθειά του να στηρίζει τις απόψεις του Θεού. Η κάμερα του TV Weekend ταξίδεψε μέχρι την ορεινή Κορινθία και αμέσως τώρα θα μάθετε ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του πατέρα Μάξιμου. Πρώτος επώνυμος εχθρός του, ο Λάκης Λαζόπουλος. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που φοβάμαι. Το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό έχω δεχθεί πάρα πολύ μεγάλο κυνηγητό στο παρελθόν. Όσο πιο πολύ με κυνηγήσουν, τόσο πιο πολύ μεγάλο μισθό θα πάρω από το Θεό. Έδωσε απάντηση για τη σάτυρα του επιτυχημένου ηθοποιού και παρουσιαστή προς το πρόσωπό του. Θέλω απλά να μου πείτε αν αυτό σας είχε στεναχωρέσει, σας είχε πικράνει ή αν σας είχε αφήσει παντελώς αδιάφορο. Ουδέν σχόλιο, χάρη μου. Όταν από το είπα σε μια εκπομπή η οποία έγινε αμέσως μετά την παρουσίαση του κυρίου Λαζόπουλου, νομίζω ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει και να πράττει ό,τι θέλει και κρίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που πράττει. Θα μπορούσατε να κινηθείτε νομικά ακόμη και με έναν Λάκη Λαζόπουλο ή οποιοδήποτε Λάκη Λαζόπουλο που θα είχε αιμονή προς το πρόσωπό σας και θα καυτηρίαζε τις απόψεις σας? Βλέπω ότι όλα τα κανάλια και όλες οι εκπομπές περιστρέφονται γύρω από κάποια πρόσωπα. Καλώς ή κακώς αυτό δεν είναι επί του παρόντος. Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Έτσι, η ζωή, η ελληνική κοινωνία και το κοινωνικό γίγνεσθε δεν περιστρέφονται γύρω από 2, 3, 4, 5 πρόσωπα, όσο καλά και αν είναι αυτά, όσο σπουδαία και αν είναι αυτά. Και άλλες μηνύσεις. Μηνύστημη, μηνύστημη. Συνδίκης ξυφτή. Νομίζω έχετε φύγει πλέον τον έλεγχο. Είχα τον έλεγχο ο κ. Βαζόπουλος. Έχω χάσει τον έλεγχο εγώ. Αρχίζει και πέφτει. Έχω χάσει τον έλεγχο εγώ. Έχω χάσει τον έλεγχο γιατί δεν μπορώ να δεχτώ το πολύ λογικό ότι 25 Μαρτίου του 2018 το απόγευμα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Και αυτό το λέει η Αγία Γραφή και τέλος. Τόσοι διαβάσανε. Ναι, τι ώρα ρωτά ένας κύριος. Αν ο Λάκης Λαζόπουλος σας καλούσε να πάτε στην εκπομπή του να συζητήσετε για το βιβλίο. Με μεγάλη μου χαρά έχω κάνει ανοιχτή πρόσκληση προς πάσαν κατεύθυνση, προς κάθε αποδέχτη, όποιος και αν είναι αυτός. Είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόσκληση σοβαρή να συζητήσουμε για το βιβλίο και για οποιοδήποτε άλλο θέμα θέλουν. Όλοι διαβάσατε την Αγία Γραφή, ο Μάξιμος πώς την ευχή το διάβασε. Τα υπόλοιπα δεν σας πείραξαν. Το αν θα φοράμε δηλαδή casual ή επίσημο ένδυμα, το ότι... και αυτό, γιατί και αυτό ήταν υπονοούμενο, πονηρό υπονοούμενο. Τι εννοείτε? Αυτά τα προηγούμενα, μην επανερχόμαστε, γιατί δεν θέλω να συζητάω ούτε καν. Ήταν υπονοούμενο, γιατί είπα στη Δευτέρα Παρουσία φορά με κάζολη βραδινό. Ρώτησε έκανα. Δεν έχω εγώ υπονοούμενα. Εγώ έχω εννοούμενα. Και το λέω και το επαναλαμβάνω για να κάνετε σωστές μηνύσεις. Αυτά που λέτε είναι μ***ες. Βλέπω ότι σας ενοχλεί να απαντήσετε σε αυτό ή θέλετε να καθίσετε χαμηλούς τόνους. Δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτε. Καθένας είναι ελεύθερος να λέει ότι θέλει και να πιστεύει ότι θέλει. Από την Ιερά Μονή του Αγίου Κοσμά, ο συμπαθής μοναχός μας μίλησε για το αν μετάνιωσε που πήγε καλεσμένος στην εκπομπή της Άννας Δρούζα. Δεν μετάνιωσα που πήγα στην εκπομπή της Άννας Δρούζα, όπως και σε άλλες εκπομπές που επιλέγω, έτσι μετά από σκέψη και προσευχή θα έλεγα σχεδόν πάντα, να πάω. Δεχτήκατε πειρά όμως. Ναι, μα είμαι... το έχω ήδη καταγράψει αυτό μέσα στο βιβλίο. Η τελευταία του συνέντευξη ήταν στο Όλα 8 παρέα με το Θέμα Αναστασιάδη. Μία συνέντευξη με πολύ παρασκήνιο που έδειξε την ενόχλησή του όταν επιμείναμε να το ρωτάμε. Βεβαίως σκέφτηκα πολύ αν θα πάω σε μια τέτοια εκπομπή, λόγω του ότι το κλίμα είναι το γνωστό κλίμα της εκπομπής του Θέμου και του Βαγγέλη, του κυρίου Περί. Βεβαίως συζητήσαμε προηγουμένως, μου έδωσαν κάποιες υποσχέσεις τις οποίες θέλω να πω ότι τις στήρισα. Άρα υπήρχε παρασκήνιο για αυτή τη συνέντευξη που έγινε, δηλαδή τι δεν θέλατε
να συζητήσετε με το θέμα και το Βαγγέλη τον Περί, να μας δώσετε έτσι ένα στίγμα. Είμαστε λίγο περίεργοι. Πού οδηγείς τη συζήτηση? Δεν νομίζω ότι αυτά είναι τόσο πολύ έτσι σημαντικά και ενδιαφέροντα. Προσπαθούν κάποιοι να σας κλείσουν το στόμα, να μην... Ναι, ναι. Είναι, έχει ξεκινήσει ένας απεινής πόλεμος και διωγμός συκοφαντικός. Δέχεστε απειλές δηλαδή? Και απειλές βεβαίως, ναι. Δεν έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν έχω κάποια ασφάλεια. Έχω αφήσει τον εαυτό μου στα χέρια του Θεού. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία περιουσία. Ούτε είχα, ούτε έχω. Ο Θεός δεν με έχει αφήσει ποτέ. Η καθημερινότητά του έχει πολλές ασχολίες με τη Μονή και πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Έχει συνηθίσει όμως τη μοναξιά και η ιστορία του μας συγκίνησε. Ευτυχώς ή δυστυχώς είμαι μόνος από το 1999. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ηρεμία και η ησυχία, γι' αυτό άλλωστε και έγινα μοναχός. Έζησα 10 χρόνια περίπου στο Άγιον Όρος. Το μεγαλύτερο διάστημα ήμουνα μόνος μου σε διάφορα κελιά του Αγίου Όρους. Νοσταλγεί τα παιδικά του χρόνια μαζί με τους γονείς του και τα 5 αδέλφια του. Μια οικογένεια που ζει σήμερα και έχει πολύ θερμή και ουσιαστική σχέση.